Αυτό που θα ήθελα να πω σήμερα μέσα από τη γιορτιά μου, πάλι και πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ που έρχεστε και είστε εδώ παρέα μας και κάνουμε όλοι μαζί τούτο εδώ το μεγάλο μυστήριο της Εκκλησίας μας που είναι η Θεία Κοινωνία. Μεγάλο πράγμα. Αν λέει είχαμε μάτια καθαρά, που πολλές φορές έχουν μάτια καθαρά τα παιδιά και βλέπουν, θα βλέπαμε πως ανοίγει ο ουρανός. Όταν λέει ένας ασκητής στο Άγιον Όρος, ήταν στη σπηλιά και λειτουργούσε και έβλεπε, λέει, να ανοίγει πάνω ο βράχος σε κάθε Θεία Λειτουργία και να γεμίζει φως και αγγέλους και αγίους και να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν οι άγγελοι και να δοξάζουν το Θεό μπροστά στη Θεία Κοινωνία. Πότε όμως δεν άνοιγε, λέει, ο ουρανός? Όταν είχε κάτι με κάποιον άλλον μοναχό. Και αν έβλεπε λοιπόν ότι δεν άνοιγε ο ουρανός, άφηνε τη Θεία Λειτουργία και έτρεχε γύρω-γύρω στα καλύβια όλα και στις σπηλιές να ζητήσει συγγνώμη και συγχώρεση από όλους τους μοναχούς. Και όταν, λέει, γύρναγε μετά πίσω, έβλεπε διπλά και τριπλά να ανοίγει ο βράχος και να φωτίζει και να έρχεται η χάρη του Θεού. Αυτή λοιπόν τη χάρη και την ευλογία του Θεού την ζει κάθε Αγία Τράπεζα, κάθε ναός, σε κάθε Θεία Λειτουργία. Διότι, το είπαμε πολλές φορές, είναι ο ίδιος ο Χριστός. Άκουγα κάποτε, είχε έρθει τρομάρα μας, ο Πάπας, ένας προπροηγούμενος μου φαίνεται ήταν, εδώ στην Ελλάδα και έκαναν λειτουργία στα ελληνικά και την μετέδωσαν για την τηλεόραση. Και είπα, για κάτσε να δω και να ακούσω. Και όταν ευλόγησε τον Άρτο, είπε, κάντο τούτο το ψωμί σαν το σώμα του Χριστού. Πόσο μεγάλη διαφορά με αυτό που λέει κάθε ορθόδοξος παπάς. Και ποιήσον τον μενάρτον τούτον αυτό το σώμα του Χριστού, όχι σαν το Χριστό, αυτόν τον ίδιο το Χριστό. Και εν το ποτηρίο τούτο να το κάνει αυτό το τίμιο αίμα του Χριστού. Από αυτό λοιπόν κοινωνάμε όλοι, και οι παπάδες και οι δεσποτάδες και οι πατριαρχαίοι και οι καλόγεροι και οι μοναχές, αλλά και όλοι, όλοι εσείς κάθε φορά. Σήμερα όμως να πω δύο λόγια και να τελειώσω, γιατί βαράει φαντάζομαι και ο ίδιος, ότι σήμερα ο Χριστός καλεί και παίρνει τους μαθητές. Βρίσκει, λέει, τους ψαράδες εκεί στη θάλασσα και τους ζητάει να πάνε και να γίνουν, λέει, δικοί του μαθητές και αλλοιείς ανθρώπων. Δηλαδή να ψαρεύουν ανθρώπους, και τι να τους κάνουν? Να τους παίρνουν εδώ στην Εκκλησία. Αυτό που καλείται να κάνει και ο κάθε παπάς. Να πάρει τους ανθρώπους, όλους εσάς και όλους αυτούς που είναι έξω, και να τους φέρει έναν έναν στο Χριστό, για να ζήσουν όλα αυτά που είπαμε πριν. Το μεγαλείο της θυσίας και της αγάπης του Χριστού
Το μεγαλείο εκείνο που ποτέ δεν θα ξαναεμφανιστεί κάτι άλλο στη γη, παρά μόνο να επαναλαμβάνουμε κάθε φορά την αγάπη, τη θυσία. Το μεγαλείο του Χριστού μας που προσφέρεται σε εμάς τους ανθρώπους αδιαλείπτως και ακόπως. Και κάτι να συμπληρώσω στο προηγούμενο. Και κάθε φορά που κοινωνάμε, δεν παίρνουμε ένα κομμάτι από το Χριστό. Παίρνουμε ολόκληρο το Χριστό. Δεν θέλει ο Χριστός να έρθει μέσα μας ως κομματάκι, ως ψίχουλο. Έρχεται ολόκληρος ο Χριστός. Αυτό λοιπόν το κήρυγμα διέδωσαν οι Απόστολοι που τους κάλεσε σήμερα ο Χριστός σε όλη την οικουμένη. Και η ερώτηση τώρα, η ερώτηση. Πώς τα κατάφεραν οι Απόστολοι σε τόσο αφιλόξενο τόπο, όπου ήταν οι δωρολάτρες όλοι, και ξέρετε που ήταν η σύγκρουση μεγάλη, με τον Αυτοκράτορα, διότι τόσο πολύ ο Αυτοκράτορας της Ρώμης νόμιζε ότι είναι κάτι σπουδαίο, που ζητούσε να τον προσκυνάνε ως Θεό. Ως Θεό. Και όσοι χριστιανοί δεν μπορούσαν να προσκυνήσουν ως Θεό ούτε τα είδωλα, ούτε τους άρχοντες, ούτε κανένα. Παρά μόνον Θεός για μας είναι ο Χριστός. Τους θυσίαζαν, τους σκότωναν. Τι ήταν όμως αυτό που έβλεπαν οι δωρολάτρες και πίστευαν? Πρωτίστως λέει την αγάπη των χριστιανών. Είχαν λέει τόσο πολύ αγάπη οι χριστιανοί προς όλον τον κόσμο, που αυτό συγκινούσε τους ειδωλολάτρες. Και δεύτερον, η πίστη η μεγάλη. Έβλεπαν στο μαρτύριο παιδιά, μικρά, μεγάλα, άνδρες, γυναίκες, να προσφέρονται με τόση αγάπη στο Θεό, με τόση πίστη, με τόση εμπιστοσύνη, που πολλές φορές οι ίδιοι οι δήμοι τους πηδούσαν αυτοί μέσα στο μαρτύριο για να συνεχίσουν το μαρτύριο των Αγίων. Και έχουμε μυριάδες Αγίων μαρτύρων από τα πρώτα χρόνια της εποχής του Χριστού. Αυτά λοιπόν να βλέπουμε κι εμείς, και την πίστη τους και την εμπιστοσύνη τους στο Θεό, αλλά και την αγάπη στο Θεό και στον συνάνθρωπο. Γιατί δέχονταν το μαρτύριο? Γιατί δέχονταν το μαρτύριο? Μα γιατί είχαν την ελπίδα στην Ανάσταση του Χριστού. Σύντομα λέει θα ξαναβρεθούμε αναστημένοι. Και αυτό δεν μας πειράζει που θα θυσιαστούμε για τον Χριστό. Σήμερα το βραδάκι, όπως είδατε, στολίσαμε την Εκκλησία, τη βάψαμε, τι να πω, τι να πω τώρα για αυτή την ομορφιά της Εκκλησίας μας. Νομίζω ότι καλά την κάναμε, έτσι. Τέλεια. Τέλεια. Ωραία λοιπόν. Να πω ότι δύο ομαδούλες ανθρώπων πρέπει να ευχαριστήσω πολύ. Δύο παιδάκια που μας χαρίσαν τα χρώματα, από τη δουλειά τους που κάνουμε, που έχει σχέση με τα χρώματα, και μας είπαν πάρτε τα χρώματα για να φτιάξετε την εκκλησία σας, και τους ευχαριστώ πολύ, πολύ όμως, και τους αγαπώ πολύ για τους επιτρόπους που με ρίχνησαν με τους μαστόρους και ήταν εδώ μερανύχτα αυτές τις μέρες για να τα κάνουν όλα τόσο όμορφα και να βάλουν όπου χρειαζόταν και το δικό τους κόπο και υδρώταμε στον ήλιο για να τα φτιάξουν. Λέει η τελευταία ευχή που διαβάζει ο παπάς στη λειτουργία: Αγίασον Κύριε τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου.
Ακούτε ρε Επίτροποι τι λέει. Άγιασέ τους αυτούς που αγαπάνε το σπίτι σου να είναι όμορφο. Εγώ λοιπόν σας ευχαριστώ και σας αγαπώ και θα προσεύχομαι πάντα ότι λιθαράκι βάζουμε στο ναό είναι μεγάλη ευλογία και για τους επιτρόπους αλλά και για το χωριό. Σήμερα λοιπόν το βράδυ γιορτάζει ο ναός. Είναι Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης, μοναδική εκκλησία έξω από μοναστήρι που να είναι Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης. Θα αρχίσουμε 8.30 ώρα και θα τελειώσουμε 12 και μπορείτε να κοινωνήσετε όλοι, ακόμα και αυτοί που κοινωνήσατε τώρα, μπορείτε να ξανακοινωνήσετε το βράδυ. Να πείτε και στους δικούς σας, ελάτε για να σας κεράσουμε κιόλας μετά για τη γιορτή. Το κάνουμε βράδυ γιατί ήταν καλόγερος και ηγούμενος στη Λάβρα στο Άγιον Όρος. Ήταν ο πρώτος ο οποίος στέργιωσε μοναστήρι στο Άγιον Όρος. Σπουδαίος Άγιος. Θα πούμε τα υπόλοιπα στη γιορτή το βράδυ. Και θα έχουμε και ομάδα ιεροψαλτών. Βέβαια εμείς πλέον έχουμε πάρει τον καλύτερο ψάλτη. Ένα παιδί διαμάντι. Τον ευχαριστώ. Δεν θα σταματήσω να το λέω. Τον ευχαριστώ και τον αγαπώ πολύ. Και δεν πρόκειται να φύγεις από εδώ παρά μόνο όταν φύγω και εγώ κανόνισε. Μαζί θα φύγουμε. Να είστε καλά όλοι. Και από εδώ και πέρα τον Ιούλιο θέλω λίγο να ξεκουραστώ κι εγώ. Δεν θα δέχομαι Παρασκευή και Σάββατο παρά μόνο όσοι θέλετε Κυριακή μετά τη λειτουργία. Κανόνισα να μην έχω τώρα μυστήρια την Κυριακή, να τα έχω Σάββατο ότι έχω βαπτίσεις και γάμους. Και να πω και κάτι, χτες μου έρχεται μια ομάδα φοιτητών. Από πού είστε εσείς ρε παλικάρια, γελάνε και τι μου λένε. Από Κύπρο παπάς, ήρθαμε να σε δούμε και να εξομολογηθούμε. Δεν έχετε δικαιολογία κανένα ότι δεν μπορείτε να βρείτε πνευματικό για να πείτε τα κρίματά σας. Κανένα. Να είμαστε καλά λοιπόν όλοι. Όλοι να είμαστε καλά. Σας αγαπώ και καλή αντάμωση. Θα είμαι όλες τις Κυριακές πρώτα ο Θεός εδώ να λειτουργώ. Αν θα φεύγω, θα φεύγω. Τρίλο το συνάδελφο, τι να κάνουμε τώρα. Παλιές τα κάβε. Θα φεύγω μόνο τις καθημερινές. Και από 1η Αυγούστου μέχρι 14 Αυγούστου κάθε μέρα θα είμαι για εξομολόγηση. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημών.